υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον κύριο Δημοσθένη Νταβέτα από την Ένωση Κεντρών, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Και τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, υποψήφιο ευρωβουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ξέρετε, χθες παρακολουθήσαμε στη Βουλή μια πρόταση μορφής, η οποία εξελίχθηκε, μετατράπηκε σε πρόταση, σε ψήφο εμπιστοσύνης από τον Πρωθυπουργό. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό, να το πω εκεί, μέχρι εκεί να το αφήσω. Είχαμε προσωπικές αναφορές και του Πρωθυπουργού προς τον, και του κ. Μητσοτάκη προς τον Πρωθυπουργό και του Πρωθυπουργού στον κ. Μητσοτάκη. Σε αυτό το κλίμα μπορούμε να συζητάμε για ευρωεκλογές, κ. Δαβέτα. Να ξεκινήσουμε από εσάς και μετά από τον κ. Μητσοτάκη. Θα έπρεπε. Διότι αυτό το κλίμα το μόνο που κάνει είναι να αποπροσανατολίζει τον πολίτη από το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι η πορεία της Ελλάδος μέσα στην Ευρώπη, καθότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει μια κρίση ταυτότητας πολύ ισχυρή και ετοιμάζεται για αλλαγές. Άρα λοιπόν, ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη αφορούν εμάς. Είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να ασχολούμαστε με τη γιαγιά και τον παππού του Α και του Β, ακόμη και αν είναι πρωθυπουργοί, και να ρίχνουμε το επίπεδο σε τέτοιο επίπεδο καφενείου αγοραίας, όχι αγοράς, αγοραίο. Έτσι κάνω και τη διάκριση. Ενώ θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε στην πρώτη γραμμή, πέρα από τα δικά μας τα προβλήματα τα οικονομικά, την ευρωπαϊκή ατζέντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό και τελικά δεν ξέρουμε ποιους στέλνουμε στην Ευρωβουλή. Υπάρχουν ικανότατοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε στην Ευρωβουλή, ανεξαρτήτως κομμάτων. Η Ευρωβουλή πρέπει να επιλέγει πρόσωπα με ικανότητες, με εμπειρία, με ωριμότητα. Και το αφήνουμε στην τύχη. Και ιδέες, δεν είναι μόνο πρόσωπα, και ιδέες και το τι φέρουν αυτά τα πρόσωπα. Δεν είναι μόνο τους τα πρόσωπα και τα κόμματα δεν είναι μόνο τους. Ακολουθούν ένα πρόγραμμα. Ναι, αυτό που λέτε, πάνω σε αυτό που λέτε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επικεφαλείς των περισσότερων ευρωπαϊκών κομμάτων, αν το δείτε, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, άνθρωποι των επιστημών. Στη Γαλλία είναι ο Γκλίξμαν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και ούτω καθεξής. Γιατί τους βάλουν επικεφαλείς? Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται φοβερή μάχη ιδεών για το πού θα πάει η νέα Ευρώπη. Nice. Άρα εμείς δεν μπορούμε να είμαστε πίσω. Κύριε Μαρδάκο, ήσασταν στο κόμμα το οποίο έκανα την πρόταση μομφής κατά του κυρίου Πολάκη. Σας άρεσε αυτή η εικόνα χθες? Η εικόνα δεν μου άρεσε καθόλου, είναι λυπηρή και θα πω αμέσως μετά για ποιο λόγο. Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι πρόκειται και για λάθος επικοινωνιακό της Νέας Δημοκρατίας. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται μια διαρροή σε μια φωτογραφία, ανεξάρτητα το, εγώ δεν κρίνω τον κύριο Τσίπρα σε αυτή την περίπτωση, και αυτή η διαρροή λειτουργεί. Α, για το κότερο μιλάτε. Για το κότερο, ναι. Και αυτή η διαρροή λειτουργεί. Δεν έχει κανένα λόγο η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει ένα τέτοιο θέμα, να το σηκώσει, να το καρποθεί, να προσπαθήσει να το καρποθεί, γιατί αυτό δημιουργεί αμέσως αντισώματα. Στα κότερα έρχονται τα ελικόπτερα και εκείνο το οποίο πετυχαίνει τελικά είναι αυτή που προήγησε ένα μηδέν, να φέρει ισοπαλία. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος του επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα, η εικόνα είναι θλιβερή για ένα συγκεκριμένο λόγο. Όχι για αυτά που ακούστηκαν μόνο, αλλά για κάτι άλλο. Διότι σε 15 μέρες, 16 μέρες, 17 πόσες είναι, έχουμε ευρωεκλογές και αυτές οι ευρωεκλογές, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι πιο σημαντικές πλέον από τις εθνικές εκλογές. Γιατί εγώ ήμουν στην κυβέρνηση και είδα, τα είδα από μέσα. Είδα τα νομοσχέδια να έρχονται από εκεί, είδα τις αποφάσεις να λαμβάνονται εκεί, είδα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μάλλον θα δούμε στο μέλλον τον Έλληνα Πρωθυπουργό να γίνεται νομάρχης, θα δούμε την Ελλάδα να γίνεται επαρχία και αντί να συζητάμε για όλα αυτά, εμείς συζητάμε για το κότερο και πόσο είχε δέσει από την ακτή και το ελικόπτερο. Δεν είναι σοβαρές καταστάσεις αυτές, είναι λυπηρές και θλιβερές. Συγγνώμη, θα δούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να γίνεται νομάρχης. Αυτή η επανάσταση γίνεται, αυτός ο αέρας αλλαγής επικρατεί στην Ευρώπη, κύριε Δαβέτα? Ναι, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, έτσι όπως πάει. Και είναι κακό. Δεν νομίζω αν ναι, είναι γιατί, κακό ή καλό. Θα γιατί δούμε. Ο κύριος, και θα δούμε τώρα. Ο κύριος Μπαλτάκος το είπε για κακό. Ναι, ήθελε να πει νομίζω ο κύριος Μπαλτάκος, τώρα δικιά του η πρόταση, ότι τα προβλήματα είναι τόσο σημαντικά, ώστε μπορεί να υποβαθμιστεί η χώρα σε πολλές διαδικασίες αποφάσεων. Mm. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να είμαστε σε ετοιμότητα, διότι αυτό το οποίο βγαίνει από τις εμπειρίες μου τώρα στην Ευρώπη είναι ότι δύο προτάσεις η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει δύο δρόμοι. Ή θα έχουμε ενοποίηση, ή θα έχουμε ομοσπονδιοποίηση. Διάλυση της Ευρώπης, να το ξεχάσουν όσοι το ονειρεύονται. Κακώς το ονειρεύονται. Η Ευρώπη πρέπει να μείνει εκεί. Το ευρώ πρέπει να μείνει εκεί. Πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη. Είναι το μέλλον της Ελλάδος. Αυτό το οποίο αποφασίζεται είναι, θα είμαστε ομοσπονδιακή χώρα,
όπου ο καθένας θα έχει την εθνική του ταυτότητα και ταυτόχρονα θα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, με μια προσπάθεια αυτοί που θα αποφασίζουν να είναι αιρετοί, ή θα πάμε σε αυτό το οποίο εγώ δεν συμφωνώ, τουλάχιστον τώρα άμεσα, σε μια όπως ενοποίηση όπως στην Αμερική, διότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι σε επίπεδο γεωπολιτικής, σε επίπεδο ιστορίας, σε επίπεδο οικονομίας, για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Ποιο από τα δύο σχέδια εσείς μιλάτε για τη διάλυση? Όχι, όχι, είναι διάλυση. Εγώ εκείνο το οποίο θα σας πω. Εγώ μιλάω για την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα στην οποία μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μια ενότητα ευρωπαϊκών κρατών χωρίς δασμούς, με οικονομική συνεργασία. Χαλαρή όμως. Μια χαλαρή. Απολύτως χαλαρή. Ποτέ δεν μίλησε κανείς τότε, όταν μπήκαμε, για ένα ενιαίο κράτος το οποίο διευθύνεται από ένα διευθυντήριο. Υπήρχε το όνειρο τότε της Ενωμένης Ευρώπης. Όνειρο ήταν, αλλά δεν μας έβαλε ποτέ εκεί. Μας έβαλε σε ΕΟΚ. Ναι, σιγά σιγά δεν μπορεί να. Δεν μπορούσε να πει με τη μία. Μπορούσε να πει με τη μία να γίνει αμέσως. Για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει αυτό? Φτιάξε μια ευρωζώνη και κάναμε αμάντια για να πούμε λόγο, και για να κορδίσουν πολιτικές. Για ποιο στρατηγικό λόγο θα πρέπει η ΕΟΚ, η παλιά ΕΟΚ, η ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το συνδικάτο και τα σχετικά αυτά, πρέπει να μετατραπεί σε ένα ενιαίο κράτος το οποίο διευθύνεται από ένα διευθυντήριο το οποίο δεν ελέγχεται από κανέναν λαό, η Ευρώπη των λαών, ελέγχεται από το τραπεζικό σύστημα. Αυτοί οι οποίοι ελέγχουν δηλαδή την Ευρώπη ή θα την ελέγχουν στο μέλλον είναι το τραπεζικό, το ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Για ποιο λόγο, και απορώ γιατί η αριστερά το θέλει αυτό. Είναι μεγάλη απορία προσωπική δική μου, για ποιο λόγο το δέχεται αυτό η αριστερά. Γιατί δέχεται δηλαδή μια Ευρώπη τέτοια, όπως αυτή η οποία πρόκειται τώρα να σχηματοποιηθεί. Για ποιο λόγο πρέπει δηλαδή η Ελλάδα να γίνει επαρχία, για ποιο λόγο θα πρέπει οι παραδόσεις του ελληνικού λαού, που είναι παραδόσεις ορθόδοξες και βυζαντινές, είτε μας αρέσει είτε όχι, για ποιο λόγο πρέπει να χαθούν αυτές και να πολιτοποιηθούν σε ένα αμάλγαμα, σε ένα κράμα 28 υπολείπων κρατών που δεν έχουν καμία πολιτιστική σχέση μαζί μας. Σειρά σας. Ναι, σειρά μου. Ναι. Εγώ θα συνεχίσω αυτό το οποίο λέει ο κ. Μπαλτάκος. Είναι το εξής. Τα πράγματα βέβαια τρέχουν. Το να θέλουμε να ξεχάσουμε ή να θάψουμε τις παραδόσεις είναι λάθος. Όμως μπορούμε να κάνουμε το εξής, να γίνει ένα συνδυασμός των δύο τάσεων. Αυτή είναι η πρότασή μου και την έχω γράψει πολλές φορές. Mm-hmm. Τι σημαίνει συνδυασμός? Απ' τη μία να πάρουμε τα καλά της παγκοσμιοποίησης, τα οποία είναι το άνοιγμα των αγορών, την καινοτομία, mm-hmm. την επιθυμία για καινούργια πράγματα, αλλά να μην φτάσουμε στο σημείο οι αγορές να αντικαταστήσουν την πολιτική. Δηλαδή ο τραπεζίτης να παίρνει αποφάσεις στη θέση των πολιτικών. Να μην φτάσουμε στο σημείο οι τραπεζίτες να αντικαταστήσουν τα έθνη, τις παραδόσεις και ούτω καθεξής. Ένα συνδυασμό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτή τη στιγμή όπως είναι θεσμοθετημένα τα όργανα. Να μην παίρνουν τις αποφάσεις οι τραπεζίτες, να τα παίρνουν οι ευρωβουλευτές. Όχι, η Ευρωβουλή. Γιατί δεν έφανα, θα μπορούσε να γίνει αναβάθμιση της Ευρωβουλής. Αυτό είναι, η αναβάθμιση της Ευρωβουλής. Αυτό σας λέω. Ναι. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει αυτό και να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη που έχουμε. Ποιος θα τα αλλάξει, τράπεζες? Ποιος θα τα αλλάξει? Αυτός που ελέγχει θα θεχθεί να αλλαχθεί το σύστημα με το οποίο αυτός ελέγχει? Αυτό λέω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά πιστεύω και νομίζω και το κόμμα με το οποίο συνεργάζομαι, γι' αυτό συνεργάζομαι το κόμμα αυτό, γιατί μου επιτρέπει να λέω αυτά που λέω. Εκείνο το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι πρέπει να επιστρέψει η Ευρώπη στη χαλαρή ενότητα, να αποφεύγονται οι πόλεμοι. Η Ευρώπη είχε κατασπαραχθεί από πολέμους. Σωστό ήταν αυτό που έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να σταματήσουν οι πόλεμοι. Πολύ ωραία. Κύριε Μαρτάκο, θα σας κάνω μια ερώτηση. Βρυξελών, γιατί? Θα σας κάνω μια ερώτηση, μονολεκτικά θα μου απαντήσετε. Σε ποια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου θα ενταχθείτε ως ανεξάρτητοι Έλληνες? Όταν παίζουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ποτέ δεν λέμε πού θα πάμε το βράδυ για μπουζούκια. Πρέπει να κερδίσουμε πρώτα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι καταρχήν στην ομάδα, εμείς είμαστε ήδη στην ομάδα των κεντρών, στην οποία ηγείται ο Φρανσουά Μπαϊρού, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Συνεχίζουμε στην ίδια ομάδα. Mm-hmm. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι στη σημερινή Ευρώπη έχουν θέση όσοι πραγματικά αγαπούν την Ευρώπη, αλλά αγαπούν και την πατρίδα τους. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια Ευρώπη η οποία ξεχνάει τις πατρίδες, ξεχνάει τις παραδόσεις. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα της νέας Ευρώπης. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Καλή επιτυχία και στους δύο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.